Συνδεόμαστε μέσω Skype με τον κύριο Γιώργο Βαράνο, ο οποίος είναι ένας εκ των ιδρυτών μιας πολύ ενδιαφέρουσας ιστοσελίδας, loopy.gr. Και αν πρέπει να δώσω έτσι, να δούμε τον κύριο Βαράνο, αν πρέπει να δώσουμε με τον Παύλο και ένα στίγμα ακόμα, είναι ότι είδατε ότι υπάρχει ένα κενό, κύριε Βαράνο, πολύ ωραία προϊόντα της ορεινής Ελλάδας που εμπεριέχουν καινοτομία, φυσικά υλικά, ένα κόνσεπτ και ένα όραμα το οποία δεν είχαν πού να διατεθούν. Έχω πιάσει καλά το όραμα, το κόνσεπτ. Πολύ καλά, κυρία Σμιλίδου, πάρα πολύ καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Έτσι ακριβώς είναι, καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η Loopy ξεκίνησε το 2022, πριν από 2 χρόνια, με αφορμή τον παραγωνισμό κάποιων ορεινών περιοχών της Ελλάδας, παραγωγικά και εμπορικά. Και έτσι θέλαμε να φτιάξουμε ένα brand, μια επωνυμία, το οποίο θα αναδεικνύει, θα αναβιώνει την ορεινή κοινωνία της Ελλάδας, αυτές τις ορεινές περιοχές. Οπότε αργότερα το 2023, πέρσι δηλαδή, σκεφτήκαμε να αναπτύξουμε μια πλατφόρμα, ένα e-shop, το οποίο, διότι επειδή υπάρχει αρκετά ανεπτυγμένη παραγωγική δυνατότητα στις ορεινές περιοχές, υπήρχε ένα τεχνολογικό χάσμα σε αντίθεση με μεγαλύτερες εμπορικά επιχειρήσεις, οι οποίες στα πλαίσια του ψηφιακού μετασχηματισμού κάνουν σημαντικά βήματα, αλλά η μικρότερη παραγωγή μένουν στην αφάνεια. Γι' αυτό λοιπόν αναπτύξαμε μια πλατφόρμα, το e-shop μας, στο οποίο οι παραγωγοί θα μπορούν απευθείας να πουλάνε τα προϊόντα τους μέσα από μια κινητή εφαρμογή, την οποία τους έχουμε κατασκευάσει εμείς οι ίδιοι, την οποία την έχουμε αναπτύξει. Και στην ουσία πρόκειται για ένα e-shop στο χέρι, δηλαδή θα μπορούν μέσα από το κινητό τους ανά πάσα στιγμή να ανεβάζουν τα προϊόντα τους, να τα πουλάνε στο κοινό, καθετοποιώντας στην ουσία την αγορά τους, τη λιανική αγορά. Παρακαλώ. Οι παραγωγοί αυτοί όμως έχουν τη γνώση για τη χρήση αυτού του τεχνολογικού εργαλείου? Ήταν ένα από τα προβλήματα που σκεφτήκαμε ότι θα προκύψουν, γιατί μιλάμε για όλες τις ηλικίες, κακά τα ψέματα, και νεότερους, το οποίο μας ευχαριστεί, αλλά και μεγαλύτερους σε ηλικία παραγωγούς. Και γι' αυτό το λόγο ήμασταν πολύ προσεκτικοί στον τρόπο που θα αναπτύξουμε το εργαλείο αυτό. Δηλαδή, με βάση δώσαμε πολύ έμφαση στο user experience της υπόθεσης, να είναι όσο πιο απλό γίνεται, να μην είναι αυτά τα περίπλοκα διαχειριστικά συστήματα που βλέπουμε συνήθως πίσω από κάποιο e-shop. Και ταυτόχρονα να έχουμε έναν οδηγό χρήσης, τον οποίο πηγαίνοντας από κοντά, επισκέπτοντας τους ίδιους τους παραγωγούς, για να τους δείξουμε και πώς λειτουργεί, τους παρήχαμε τον οδηγό αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι, παίρνοντας ένα feedback, μας είπαν ότι από όλες τις ηλικίες ότι είναι αρκετά εύκολο στη χρήση και ότι διευκόλυνε πάρα πολύ τη δικασία που επικοινωνούν με τους πελάτες τους, με την υφιστάμενη πελατειακή τους βάση. Τώρα, κύριε Βαράνο, επειδή όλα τα πράγματα στη ζωή πρέπει να είναι κερδοφόρα, τουλάχιστον στις επιχειρήσεις, υποθέτουμε ότι αυτό είχε κάποιο κόστος για να σχεδιαστεί, για να στηθεί, να υλοποιηθεί. Και το ερώτημα είναι, πώς εσείς αυξάνετε το κέρδος σας, πώς δημιουργείτε τζίρο? Ναι. Το ευχάριστο στην υπόθεση στην ομάδα της Loopy είναι ότι και εγώ ίδιος, αλλά και άλλα άτομα στην ομάδα, ασχολούνται με το κομμάτι του προγραμματισμού και της πληροφορικής. Οπότε τα εργαλεία τα οποία ανέφερα δεν είχαν κόστος οικονομικό, παρά μόνο χρόνο από εμάς για την ανάπτυξή τους. Καθώς διαφορετικά θα ήθελε όντως αρκετά μεγάλα ποσά για να αναπτυχθούν και να είναι λειτουργικά πλήρως. Και αν... Οπότε... Ναι, παρακαλώ. Πείτε μου. Όχι, ολοκληρώστε και θα σας ρωτήσω μετά. Σαν ένα αρκτήριο ποσό, να το πω έτσι, για να ξεκινήσει να λειτουργεί, δεν είχαμε κάποιο ιδιαίτερα μεγάλο κόστος. Αντίθετα, μιλώντας με άλλες νεοφυείς επιχειρήσεις ή με άτομα του κλάδου, μας είπαν ότι είμαστε αρκετά πιο χαμηλά από το μέσο όρο για κάποιο e-shop το οποίο πουλάει κάποιο είδους προϊόντα. Και τώρα, αν μας ακούει κάποιος παραγωγός, ο οποίος είναι σε αυτές τις περιοχές και δεν έχει πρόσβαση στο e-commerce και θα ενδιαφερόταν, παραδείγματος χάρη, να επικοινωνήσει μαζί σας, πώς το κάνει αυτό? Σας βρίσκει, πληρώνει κάποια συνδρομή για να μπορεί να έχει πρόσβαση στους ψηφιακούς χώρους που προσφέρετε εσείς? Πώς λειτουργεί αυτό? Μας βρίσκει σίγουρα και μέσα από το site το οποίο αναφέρατε, το loopy.gr, όπου υπάρχει και φόρμα επικοινωνίας και τηλέφωνο και τα πάντα, και σίγουρα σε social media, και από εκεί και πέρα ερχόμαστε σε επικοινωνία και τους παρουσιάζουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν. Υπάρχει ένα πακέτο με μια ετήσια συνδρομή,
για τους παραγωγούς και κάποια πακέτα τα οποία είναι μηνιαία, στα οποία εμείς προωθούμε περισσότερο κάποιους παραγωγούς που μας εμπιστεύονται πιο πολύ. Είδαμε, κύριε Βαράνο, κάτι μελάκια, λεβάντες. Δώστε μας ενδεικτικά έτσι ένα εύρος προϊόντων που φιλοξενείτε και ταυτοχρόνως και κάποιες από τις περιοχές τις ορεινές που βρήκαν σε εσάς φιλοξενία. Ναι. Ουσιαστικά είναι σαν να είστε ένα διαδικτυακό ράφι από ό,τι καταλαβαίνουμε. Κάπως έτσι ακριβώς. Τα προϊόντα κυμαίνονται από, φυσικά από μέλη, γιατί η μελισσοκομική δραστηριότητα είναι πολύ μεγάλη στην Ελλάδα, από άκρη σ' άκρη. Σίγουρα βότανα, γιατί η χώρα μας φημίζεται για την ποικιλία των ελληνικών βοτάνων. Και από εκεί και πέρα έχουμε πιο ιδιαίτερα προϊόντα, όπως είναι το φουντουκόμελο, όπως είναι χυμός μήλου και μια μεγάλη γκάμα προϊόντων, όπως βλέπουμε και τώρα στις οθόνες μας, από μεταποιητικά προϊόντα λεβάντας, που βρίσκεται στην Καλλιράχη Γρεβενών. Και όσον αφορά τις ερωνές περιοχές, υπάρχουν προϊόντα από την Ορεινή Καβάλα, από το Παγκαίο, υπάρχουν από την Αρναία της Χαλκιδικής, μέχρι Καρπενήσι, Γρεβενά όπως ανέφερα και μέχρι κάτω στην Πελοπόννησο με μέλη Καλαβρίτων. Και απευθύνεστε και στη Λιανική, σωστά? Ακριβώς. Στην ουσία το ίσο πρόκειται καθαρά για Λιανική σε αυτή τη φάση που βρίσκεται. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις να το εξελίξουμε, αλλά θέλουμε πρώτα να δούμε ότι βήμα-βήμα, χωρίς να κάνουμε περιττές οικονομικές κινήσεις ή περιττές εμπορικές κινήσεις, ότι έχει νόημα να το αναπτύξουμε τόσο τον τρόπο. Κύριε Βαράνε, διάβαζα μία δήλωσή σας ότι η ορεινή παραγωγή και μεταποίηση έχει αυτόν τον πλούτο των προϊόντων που δεν είχαν μέχρι τώρα έτσι μια διέξοδο για να επικοινωνηθούν με τους καταναλωτές, τουλάχιστον ψηφιακή διέξοδο. Έτσι, μέσα από την επικοινωνία σας με τους παραγωγούς, ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή? Κοιτάξτε, νομίζω η μεγαλύτερη πρόκληση είναι αρχικά ότι γενικότερα στη χώρα μας, όσον αφορά το κομμάτι της μεταποίησης, δηλαδή τον δευτερογενή τομέα, δεν έχουν γίνει κάποια γενναία βήματα ώστε να πάρουν και ως παράδειγμα. Υπάρχουν κάποιες μικρές προσπάθειες οι οποίες είναι πολύ επιτυχείς ποιοτικά, γίνονται δειλά-δειλά βέβαια, αλλά το μεγαλύτερο εμπόδιο που συναντήσαμε και που συναντάνε και παραγωγή είναι το κομμάτι της μεταφοράς των προϊόντων, το οποίο αναδείχθηκε ιδιαίτερα και κατά την εποχή του COVID, όπου εκεί υπήρχαν κάποια θέματα με τις μεταφορικές και με τις courier, το οποίο προσπαθούμε να το λύσουμε για να πάμε και στο επόμενο βήμα, όπως ανέφερα. Αλλά κατά τα άλλα είναι ικανοποιημένοι από τον τρόπο λειτουργίας, τόσο και από τους πελάτες οι οποίοι αγκαλιάζουν αυτή την προσπάθεια, και τη δική τους σε πρώτη φάση και τη δική μας σε δεύτερη φάση. Χαρήκαμε πολύ που σας γνωρίσαμε, κύριε Βαράνο, και για την ακρίβεια που γνωρίσαμε τη loopy.gr. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη και ελπίζουμε να έχουμε βάλει και εμείς ένα μικρό λιθαράκι στην προσπάθεια που κάνετε. Ευχαριστούμε πολύ, σίγουρα. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.